του πάει το γήπεδο, είναι ψυχολογικό, είναι δεύτερο buzzer beater κοντά στην ίδια ομάδα. Yes, I feel happy, very happy that I can help the team with this goal, but I'm more happy that yes, the team deserved this win in the end because they fight very well over the 90 minutes. They stand together, they fight for every ball. Of course, with the ball was not our best game, but we fight against the ball and we defend very well. All players on the pitch and in the end, yes, we deserve this goal and we are happy that we win. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Νομίζω ότι αξίζαμε αυτή την νίκη, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό γιατί σε όλα τα 90 λεπτά του αγώνα ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί, παλέψαμε πάρα πολύ, μοχθήσαμε πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αλήθεια ότι με την μπάλα δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο ήμασταν σε κάποια άλλα παιχνίδια. Ωστόσο, η άμυνά μας ήταν πάρα πολύ δυνατή σήμερα. Και αν καταφέρνεις και σκοράρεις κιόλας με αυτόν τον τρόπο στο τελευταίο λεπτό, σίγουρα είναι κάτι το οποίο σε αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάς την ομάδα και θεωρώ ότι ήταν μια νίκη την οποία αξίζαμε. Πώς βλέπετε εσείς οι ποδοσφαιριστές το γεγονός ότι η ομάδα σε πολλά παιχνίδια αγωνίζεται καλά, αλλά δεν καταφέρνει να κερδίσει και σε ένα παιχνίδι όπως το σημερινό, το οποίο ήταν συνολικά όχι ποιοτικό, ας το χαρακτηρίσουμε, παίρνει την νίκη που δικαίως, όπως λες και εσύ, αξίζει. Of course, after our last game against Panathinaikos, I said in the game after Panathinaikos, it was not that bad game from us, but we lose 3-0 and this is what counts. And today we know it from the beginning because also AEK have bad result in the weekend against Olympiakos and we know it is a game, yes, more or less only to fight, to defend the goal very well. Both teams do this. I think AEK also, they play more or less the same like us and yes, in the end, of course, we are a little bit lucky because, yes, we score a late winner by a free kick. So, but we are happy and we see when we don't play so well, but we defend all together. It's possible to win away against AEK. Σίγουρα. Είχαμε πει και μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο χάσαμε 3-0, ότι η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν για να έχει αυτό το βαρύ σκορ. Η ομάδα έκανε πράγματα για να μπορέσει ακόμα και να κερδίσει εκείνο το παιχνίδι και δεν τα κατάφερε τελικά. Από την άλλη, και η ΑΕΚ προερχόταν από ένα αρκετά αρνητικό αποτέλεσμα. Οπότε γνωρίζαμε από την αρχή ότι το παιχνίδι αυτό ήταν παιχνίδι, μπορούμε να πούμε έτσι, ειδικών συνθηκών. Ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες θα προσπαθούσαν πάνω απ' όλα να κοιτάξουν την άμυνά τους. Ένα παιχνίδι που θα πήγαινε πάρα πολύ στις μονομαχίες, στις μεγάλες μπάλες, στις μεγάλες μπαλιές. Οπότε ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό και είμαι αρκετά χαρούμενος που είδα την ομάδα μου να μπορεί να ανταποκρίνεται και σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, μπορούμε να πούμε, το οποίο πάνω κάτω και οι δύο ομάδες έκαναν και η ΑΕΚ έκανε το ίδιο πράγμα, δεν ήθελε να ρισκάρει καθόλου από πίσω. Και σε κάθε περίπτωση είμαστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι βλέπουμε ότι ακόμα και μερικές φορές που δεν παίζουμε τόσο καλά, ακόμα και έτσι καταφέρνουμε και κερδίζουμε κάποια αποτελέσματα και αυτό γιατί η νίκη δεν είναι μόνο τρόπος, δεν έρχεται μόνο παίζοντας όμορφο ή ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά μερικές φορές χρειάζεται και κάτι άλλο και σήμερα το είχαμε αυτό στην εντέλεια. Ήταν δύο εκτός έδρας παιχνίδια, δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια και ως προσέγγιση και ως αποτέλεσμα. Ακολουθεί ένα τρίτο επίσης εκτός έδρας. Όπως είπες, η νίκη δεν είναι μονόδρομος και δεν μπορεί να έρθει με έναν τρόπο. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ λοιπόν για να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και να μην έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα που έχουν χαρακτηρίσει αυτή τη σεζόν? Yes, I think we have to mix the game against Panathinaikos with this game today. We play like we play against Panathinaikos because with the ball we was very well and defend like today. Then I'm sure that we win this game. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να παντρέψουμε, μπορούμε να πούμε, τα καλά στοιχεία τα οποία έδειξε η ομάδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, στο επιθετικό κομμάτι, που νομίζω ότι πραγματικά η ομάδα δημιούργησε μάλλον τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να σκοράρει. Και από εκεί και πέρα να έχει την αμυντική προσήλωση, το πόσο καλά συμπαγής ήμασταν σήμερα. Οπότε το αμυντικό κομμάτι το σημερινό με το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό. Και αν γίνουν αυτά, τότε είμαι σίγουρος ότι θα έρθει η νίκη.